Ο πατήρ Σπύρος έδωσε την ευλογία και θα κάνουμε όλη την παπορή για πολύ λίγα λεπτά. Να μιλήσουμε για τον Άγιο Αντώνιο, το μεγάλο ασκητή της Ερήμου, τον ατριβή οδό βαδίσαντα. Το ξαναπώ άλλη μια φορά. Ατριβή οδό βαδίσαντα. Περπάτησε δηλαδή ο Άγιος Αντώνιος δρόμο που δεν το περπάτησε άλλος άλλη φορά. Ο πρώτος για πρώτη φορά βάδισε το δρόμο της Αγγελικής Πολιτείας. Ζούσε στον κόσμο, αλλά είχε την καρδιά του βαλμένη στο θρόνο του Θεού. Επαναλαμβάνω, είχε την καρδιά του βαλμένη στο θρόνο του Θεού. Κατάνθρωπον ομιλώ, με ανθρώπινα λόγια. Αυτά είναι ασύλληπτα στο ανθρώπινο το μυαλό, ακατανόητα, απερίγραπτα που έζησε ο Άγιος Αντώνιος. Σίγουρα έγινε Άγιος, γιατί οι γονείς του ήσαν και αυτοί Άγιοι άνθρωποι. Πολύ αγάπησε ο Άγιος Αντώνιος. Πόσο αγάπησε ο Άγιος Αντώνιος και ποιος αγάπησε ο Άγιος Αντώνιος. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της τυραννίας σου, εξ όλης της ισχύος σου. Τόσο αγάπησε όσο ζήτησε ο Κύριος να τον αγαπήσει. Και μετατέθηκε ζών ο Άγιος, ζούσε εδώ στη γη, με τα σκληρότερα βασανιστήρια, αλλά εν το παραδείσο, αλλά μέσα στο παράδεισο. Όχι έξω από τον παράδεισο, από εδώ στη γη. Εδώ ζεις το παράδεισο, γεύεσαι το παράδεισο όσο σου είναι δυνατόν και συνεχίζεις την πορεία για να φτάσεις τελικά να καταλήξεις στην αγκαλιά του Χριστού. Γι' αυτό και δεν αγάπησε τίποτα από τα ανθρώπινα. Το γνωρίζουμε όλοι. Τίποτα από τα ανθρώπινα. Ξεκίνησε από την πόλη του, ζώντας τη μοναστική για πρώτη φορά ζωή. Πρώτη φορά. Αυτό σημαίνει ατριβής οδός. Και στη συνέχεια εξήλθε του κόσμου για να μην ενοχλείται, να ζει μόνος, μόνο Θεό, αντικρίζοντας και έχοντας παρέα μόνο το Θεό. Έζησε ο Άγιος Αντώνιος σαν αετός κάτω από το θρόνο του Θεού. Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτος προσευχόμενος. Έζησε πάντοτε έχοντας αγκαλιά τον Κύριό μας. Δεν είσαι μόνο ως μελαχός στην έρημο, αλλά βοήθησε και τον κόσμο. Τον βοήθησε όσο κανένας από τους άλλους Αγίους τους μοναχούς. Έχει τα σκύπτρα ο Άγιος Αντώνιος, το στέμα του Αγίου της μοναστικής ζωής. Γι' αυτό και η Εκκλησία του απένιμε το όνομα, του έδωσε το όνομα,
έργας Αντώνιος. Δεν υπάρχει, αδελφοί μου, περίοδος που η Εκκλησία να μην δοκιμάζεται. Δεν υπάρχει περίοδος. Όχι μόνο τώρα, αλλά πάντοτε η Εκκλησία είχε τρικυμία. Τότε που έζησε ο Άγιος Αντώνης στο 3ο αιώνα, τότε ξεκίνησε η μεγάλη αυθιέρεση που γνωρίζουμε όλοι του Αρίου, η οποία διδάσκει πολύ απλά, πάρα πολύ απλά, ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός. Αυτό διδάσκει ο Άριος. Αυτό διδάσκουν και οι χιλιαστέ. Είναι παιδιά του. Παιδιά του Αρίου είναι οι χιλιαστέ. Και σίγουρα έχουν αυτή το προβάδισμα και ακολουθούν όλοι οι άλλοι αιρετικοί, οι οποίοι τα πρόβατα για τα οποία θυσιάστηκε ο Ποιμήν ο Καλός τα αρπάζουν από τη μάνδρα του Χριστού, από την Εκκλησία του. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν μελετούν γραφές, δεν ανοίγουν ιερά βιβλία οι ορθόδοξοι χριστιανοί. Έχουν άγνοια, βαριώνται να διαβάσουν βιβλία και τους πιάνουν στον ύπνο οι αιρετικοί. Ο Άγιος Αντώνιος άφησε την έρημο, κατέβηκε στον κόσμο, πήρε μέρος όπως και άλλοι Άγιοι, Μέγας Αθανάσιος, ο Γεσπυρίδωνας, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, και τότε για πρώτη φορά οι Άγιοι Πατέρες από κοινού όλοι μαζί θέσπισαν τα 7 πρώτα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως, του Πιστεύω, που εκεί ομολογούμε όλοι μαζί τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, ότι είναι μία θεότητα. Μία θεότητα. Το μυστήριο αυτό της Αγίας Τριάδος είναι ασύλληπτο. Θα σας πω κάτι που διάβαζε, μου κάνει τεράστια εντύπωση. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, ο Θεός είναι φως εικόν απρόσιτον. Φως είναι φως ο Θεός, φως εκ φωτός, που κατοικεί, που έχει κατοικία αυτό που δεν μπορεί, τον τόπο που δεν, μιλάω ανθρώπινο για να το καταλάβουμε, που δεν μπορεί ανθρώπινο μυαλό να το πλησιάσει. Ανθρώπινο μυαλό, όχι, και οι άγγελοι δεν μπορούν. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, γιατί, το διαβάζει ο παπάς στη λειτουργία, εξτέριγες το ενί, εξτέριγες το ενί, καλύπτουσι τα πρόσωπα, αυτό λέει, λέει οι άγγελοι, που έχουν 6 φτερούγες, εκάλυπταν, έτσι είδε ο προφήτης Ισαΐας, το θρόνο του Θεού, τους αγγέλους γύρω από το θρόνο του να καλύπτουν το πρόσωπο. Ξέρετε γιατί? Εγώ δεν το ήξερα, το διάβασα, τις ημέρες που ξαναδιάβασα, μου έκανε κατάδειξη. Τι μας περιμένει δηλαδή? Αν πούμε Κύριε σε αγαπάμε, θα μας δώσει τόσο φως. Λέει ο Θεός για κατοικία του, για σπίτι του, έχει φως απρόσιτο, απλησίαστο. Γι' αυτό οι άγγελοι, επειδή αδυνατούν να δουν το φως εκείνο και να το κατανοήσουν, σκεπάζουν τα πρόσωπά τους. Σκεπάζουν τα πρόσωπά τους. Αυτός είναι ο παράδεισος που μας περιμένει και που για να πάμε εκεί πέρα, σίγουρα ο Κύριος θα κάνει αυτό που έκανε στους 3 Αποστόλους. Στο Θαβόρ, Ιάκωβο, Πέτρο και Ιωάννη τον είδαν σαν Θεό να λάμπει, αλλά τους είχε δώσει εσωτερικά δύναμη Αγίου Πνεύματος. Έτσι θα οπλιστούν οι ψυχές, με φως Αγίου Πνεύματος, για να κατοικήσουν δίπλα στο απρόσιτο φως της Αγίας Τριάδος, της Αγίας Θεότητος. Αδελφοί μου, ο Άγιος Αντώνιος ζούσε εκεί που είναι από τη γη, το απρόσιτο φως, και σκόρπιζε. Και για να τελειώσω, γιατί βλέπω ότι έχει ανησυχία.
διάβασε στο Ευαγγέλιο ο πατερούλης μας εδώ το εξής. Ήταν σε τόπο παιδινό ο Κύριος και είχε, λέει, λαό δίπλα του. Και όσο το πλησίαζε γινόντουσαν καλά. Έπαιρνα από τη χάρη του Κυρίου, αντλούσαν. Και εκεί, λέει, έκανε το κήρυγμά του. Μακάρι το έχει το πνεύματι, μακάρι πραείς, μακάρι, μακάρι, νέα μακαρισμούς πόσο έχουμε. Ξέρετε γιατί διάβασαμε και το Ευαγγέλιο. Γιατί ο Άγιος Αντώνιος, σαν μικρός Χριστός, και αυτός το ίδιο έκανε. Πήγε να πλήθει, τους δίδασκε και με τη χάρη του Θεού έκανε καλά στους ασθενείς. Αλλά ήτανε ο μωρός, ο ταπεινός, για το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αν τους αγαπάμε τους Αγίους και θέλουμε να πάρουμε τη χάρη τους και να φύγουμε με χάρη από εδώ πέρα, πρέπει και εμείς να κάνουμε το ελάχιστο από αυτά. Δεν θέλει να φτάσουμε τον Άγιο Αντώνιο, δεν φτάνει το Άγιος Αντώνιος. Αλλά να μυρίσουμε λίγο από την Αγία Ζωή του με ταπείνωση. Μας μιλάει ο άλλος, ταπεινά το κεφαλάκι μας κάτω, να μην κουνιόμαστε όταν μας μιλάει ο άλλος. Να μην έχουμε ούτε το ελάχιστο τον αδερφό μας. Μπορούμε εκείνο να το κάνουμε. Με τη δύναμή μας όχι. Με τη δύναμη του Κυρίου. Αμήν. Αμήν, αμήν, αμήν.